Αρνός. Άσκηση με ερώτημα να υπολογίσουμε τα ολοκληρώματα. Το ολοκλήρωμα εδώ συγκεκριμένα. Το ολοκλήρωμα χ τετράγωνο προς ρίζα 2 και χ τρίτης δε χ. Το παρατηρούμε και σκεφτόμαστε αν ανήκει σε κάποιες από τις μεθοδολογίες. Προφανώς έχω τη ρίζα, έχω το κλάσμα και τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Η πρώτη σκέψη που κάνω σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής. Το δύσκολο σημείο που έχω, αυτό που με δυσκολεύει, αυτό που με εμποδίζει, το εμπόδιο, να το βάλω μετά. Εδώ το εγχείρημα θα έχει να κάνει ως εξής. Θα μπορούσαμε επίσης να αντικαταστήσουμε μετά ποιο, το 2 και χ τρίτης. Το 2 και χ τρίτης, έτσι. Δηλαδή 2 συν χ τρίτης. Ίσο μετά. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Όταν αντικαταστήσουμε το 2 και χ τρίτης ίσο με τάφ, έτσι, εμείς θα έχουμε μία σχέση που θα συνδέει τα διαφορικά, αν θέλετε, τις μεταβολές των μεταβλητών dχ και τετάφ. Αυτή η σχέση θα προκύψει από τη διαφόρηση, δηλαδή από το d του 2 και χ τρίτης, ωραία, ίσον με d του τάφ. Ισότητα έχουμε, οι μεταβολές τα διαφορικά θα είναι ίσα, οπότε διαφορίζουμε και στα δύο μέλη. Μα όταν εγώ εδώ διαφορίζω το D και 2 χ τρίτης, τι σημαίνει αυτό? Παραγωγίζω. Πείτε χ. Πόσο κάνει παράγωγος, μας κάνει του 2 0, του χ τρίτης 3 χ τετράγωνο, 3 χ τετράγωνο επί D χ. Ίσον με D τάφ. Ωραία. Δηλαδή που έφτασα. Έφτασα να εμφανιστεί το χ τετράγωνο επί D χ και αν πάω και το λύσω κιόλας αυτό εδώ πέρα, θα μου δώσει ότι το χ τετράγωνο επί δε χ, ωραία, είναι ίσον με δε τάφ δεύτερα. Για να δούμε, μου πέφτει καλά αυτό? Μου πέφτει καλά, ε. Τρίτα, σωστά. Καλά λέω ο Βασίλης εδώ, Γαλλός συνάδελφος, ότι είναι τρίτα. Σωστά. Το τρία μετακόμισε από εδώ και πήγε κάτω. Λοιπόν, εδώ παρατηρώ ότι έχω στον αριθμό το χ τετράγωνο επί δε χ αυτό, να το. Αυτό το αυτοκινητάκι. Ωραία. Έτσι λοιπόν τώρα το ολοκλήρωμά μου εδώ πάνω με την αντικατάσταση που προέκυψε, που προτείναμε με βάση τη δυσκολία το 2 χ και χ τρίτης ομετάφ, πώς θα γίνει? Θα γίνει ολοκλήρωμα χ τετράγωνο επί χ, αυτό το αυτοκινητάκι, έτσι, πόσο είναι? Είναι δε τάφ τρίτα, άρα θα είναι δε τάφ κλάσμα και κάτω 3. Μα εδώ κάτω όμως είναι και η ρίζα, θα είναι και η ρίζα πιανού του τάφ. Σωστά. Πολύ απλά, γιατί το 2 και χ τρίτης είναι τάφ. Ωραία. Έτσι λοιπόν πού οδηγήθηκα? Οδηγήθηκα στο να έχω ένα τρίτο απ' έξω, ολοκλήρωμα, δε τάφ προς ρίζα τάφ. Που νομίζω ότι αυτό θα είναι βασικό ολοκλήρωμα. Δηλαδή στις σκέψεις σας, έτσι, στις γνώσεις σας, θα ξέρετε ότι το δε χ προς ρίζα χ, πόσο είναι? Είναι ίσο με 2 ρίζα χ το ολοκλήρωμα αυτό. Έτσι. Γιατί το 1 προς 2 ρίζα χ είναι η παράγωγος του ρίζα χ. Ωραία. Δηλαδή θέλει ένα 2 πάνω κάτω εδώ πέρα, έτσι είναι αυτό εδώ. Θέλει ένα 2 πάνω κάτω, να το και ένα 2 μπροστά. Κατά συνέπεια μένει το 2 ρίζα χ. Μπράβο. Άρα αυτό εδώ το κάνουμε έτσι. Θα μου βγει και θα μου πεταχτεί η καλή μαθήτρια η Ελένη και θα μου πει: κοίταξε, δάσκαλε, μπορεί να το κάνεις και με τις δυνάμεις. Ό,τι θέλετε κάνετε. Δηλαδή να πεις ότι είναι ένα τρίτο. Σωστά. Ταφ εις τη μείον ένα δεύτερο, βάλε και ένα προς μείον ένα δεύτερο και ένα. Το ίδιο πράγμα έτσι λοιπόν. Πάλι θα βγει το 2 τρίτα, σωστά μπροστά, με ένα προς ρίζα ταφ κάτω, με το ρίζα ταφ πάνω, μας συγχωρείτε. Ρίζα ταφ πάνω. Και σε αν θέλετε και την ολοκλήρωση, γιατί κάθε παράγουσα μπορεί να είναι αυτή η συνάρτηση συνσταθερή σε. Και τέλος αντικαθιστώντας αν θέλετε το τάφ με το ίσο του, που βάλαμε στην αρχή, θα έχουμε 2 τρίτα, πολύ ωραία, ρίζα του τάφ, δηλαδή του 2 και χ τρίτης, ωραία, συν σε. Έτσι λοιπόν δώσαμε απάντηση σε αυτό το ολοκλήρωμα. Για να δούμε τώρα και μια επόμενη άσκηση, η οποία μας καλεί, μας προσκαλεί πιο γρήγορα να απαντήσουμε με την ίδια λογική. Και επειδή στην προηγούμενη άσκηση, στο προηγούμενο ερώτημα, θα μπορούσε να πει κάποιος, δάσκαλε, δεν θα μπορούσαμε εμείς να βάλουμε και τη ρίζα, όλη αυτή το κάτω τη ρίζα, τι, το 2 και χ τρίτης
ίσον με τάφο. Δεν θα πούμε όχι. Εντάξει, ανώδυνο είναι. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Εντάξει. Ό,τι θέλουμε επιλέγουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε εδώ σε αυτή την άσκηση που λέει ολοκλήρωμα χ επί ρίζα χ κέραντε χ. Οπότε τώρα λέμε, μην τυχόν εμείς αντικαταστήσουμε την ρίζα χ και ένα που μας ψιλομποδίζει, που μας δημιουργεί, αν θέλετε, μια δυσκολία σε πράξεις και σε ολοκληρώματα, έτσι. Δεν είναι πολυονημικό κτλ. Λοιπόν, να βάλουμε τη ρίζα χ και ένα εμείς ίσον πόσο με τάφ. Ολόκληρη. Το εγχείρημα διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει και το χ και ένα μετά. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πώς θα γίνει τώρα. Αφού θα γίνει η ρίζα χ και ένα μετά, σημαίνει ότι το χ και ένα θα είναι ίσον πόσο με τάφ τετράγωνο. Δηλαδή, υψώνω στο τετράγωνο. Και πάω τώρα και διαφορίζω, δηλαδή θα πάρω το διαφορικό εδώ και θα πω ότι το ντε του χ και ένα, έτσι, ίσον με ντε του τάφ, τετράγωνο. Πώς θα μας κάνει αυτό. Για να δούμε τελικά θα κάνει. Παράγωγος του χ και ένα μου κάνει ένα, ντε χ. Και αν θέλετε σαν σχόλιο, όταν εσύ έχεις χ και ένα, έχεις μετατόπιση της μεταβλητής σου. Και η μετατόπιση, το ντε χ, εκεί θα είναι πάλι ντε χ. Δηλαδή το διαφορικό, η μεταβολή, εάν μετατοπίζουμε το σύστημα αναφοράς, παραμένει η ίδια, ντε χ. Ίσον, πόσο εδώ πέρα, 2 ταφ επί ντε ταφ. Έτσι λοιπόν, τι θα έχουμε τώρα. Εάν πάμε εδώ πάνω, μπορούμε να αντικαταστήσουμε. Όμως τι, έχω τον ντε χ σωστά, έχω τη ρίζα εδώ πέρα σωστά, την έχω αντικαταστήσει, έχω και το χ όμως, ε. Εμπεραβούμε και το χ. Το οποίο χ θα το βρούμε τόσο απλά και όμορφα από εδώ. Δηλαδή θα πάμε από εδώ και θα πούμε, κοίταξε, χ ίσον πόσο, με ταφ τετράγωνο, λύνουμε κανονικά. Τόσο απλά. Έτσι. Και ένα. Έτσι λοιπόν το ολοκλήρωμά μας εδώ θα γίνει. Ωραία. Ίσον. Ολοκλήρωμα. Τα μετοχή είναι πόσο. Ταφ τετράγωνο. Μείον ένα. Η ρίζα πόσο τη βάλαμε. Του χ και ένα τη βάλαμε ταφ. Α. Ταφ. Το τεχή πόσο μας προέκυψε. Δύο ταφ δε ταφ. Επί δύο ταφ δε ταφ. Τώρα εδώ είμαστε περιχαρείς. Γιατί. Έχουμε ένα ολοκλήρωμα, αν θέλετε, με πολυονημική συνάρτηση. Εντάξει. Και μάλιστα, πώς θα γίνει, αν βγάλουμε το 2 απ' έξω, που είναι σταθερή και ταξιδεύει σαν παρτενέρ ή εντός ή εκτός ολοκληρώματος, έτσι, και μέσα θα έχουμε με τις πράξεις να μας κάνει παρένθεση ταφ τετάρτης, γιατί είναι τετράγωνο και τώρα μας κάνει ταφ τετράγωνο, μείον ταφ πόσο το πέρα τετράγωνο, δε ταφ. Πολύ ωραία. Και τι κάνουμε τώρα. Πάμε και ολοκληρώνουμε. Τύχες, έτσι, Γιάννη τύχα πάντα, έτσι. Δύο εδώ πέρα, παρένθεση, μας κάνει ταφ πέμπτης πέμπτα, μείον ταφ τρίτης τρίτα, και αν θέλετε και ένα έσω τέλος. Λοιπόν, έτσι τι προέκυψε τώρα, ίσον, προέκυψε το ίσον, έτσι, και σε, το ξαναγράφουμε, ίσον προέκυψε, ο επιμένων νικά, έτσι, ίσον, πόσο, 2 πέμπτα, ωραία, επί ταφ πέμπτης. Πόσο είναι το ταφ όμως, δεν είναι η ρίζα χ και ένα. Δηλαδή θα είναι η ρίζα του χ και ένα εις την πέμπτη. Μείον μετά. Πόσο, 2 τρίτα, πολύ ωραία, ταφ στην τρίτη. Δηλαδή η ρίζα, έτσι, του χ και ένα και όλο εις την τρίτη. Συν σε. Με λίγα λόγια, το εμπόδιο της ρίζας με την αντικατάσταση ίσο με τάφ, έτσι, προσπεράστηκε, οδηγηθήκαμε σε μια πολυονομική έκφραση και η ροή της άσκησης έδωσε τη λύση. Τόσο απλά, έτσι είναι. Όλοι εδώ συμφωνούμε. Μελετήστε και εσείς για να έχουμε μια απόλυτη συμφωνία σκέψης και προσέγγισης.